Καλησπέρα, καλώς ορίσατε! Like to travel! Και ναι, μας αρέσει να ταξιδεύουμε και φέτος θα ταξιδέψουμε μαζί. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Μα τι στουντιάρα είναι αυτή που μας κάνανε φέτος εδώ πέρα στο Flash. Και ποιον να πρωτοευχαριστήσω? Να ευχαριστήσω τα καταστήματα Teostors για την υπέροχη διακόσμηση. Να ευχαριστήσω τα τεπιτοκαθαριστήρια Αετός για τα υπέροχα εδώ πέρα, τον υπέροχο καθαρισμό στους καναπέδες μας. Τα χαλιά Βλάχα για το καταπληκτικό αυτό χαλί που κλείνοντας την εκπομπή λέω να το πάρω και στο σπίτι. Να ευχαριστήσω τους μοναδικούς μας συνεργάτες, αυτούς που θα έχετε την ευκαιρία κάθε Σάββατο στις 7 και 4 να τους απολαμβάνετε τηλεοπτικά εδώ στο Like to Travel. Αυτή η εκπομπή θα είναι διαφορετική. Θα είναι διαφορετική από αυτά που γνωρίζετε μέχρι σήμερα, γιατί θα συνδυάζει τις δύο μεγάλες μας αγάπες. Την αγάπη μας για τη μόδα, το μακιγιάζ, την αισθητική, το σινεμά, την τεχνολογία, τις εξόδους, τα εμπορικά fashion event της Δυτικής Μακεδονίας, ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, τα καλύτερα και μεγαλύτερα trends και φυσικά θα συνδυάσει την αγάπη μας για τα ταξίδια. Μαζί λοιπόν, κάθε Σάββατο στις 7 και 4, το επαναλαμβάνω, την ίδια ημέρα στις 11 σε επανάληψη, αλλά και την επομένη, την Κυριακή, στις 3 και 4 το μεσημέρι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε, να διασκεδάζουμε, να ενημερωνόμαστε και φυσικά να ταξιδεύουμε. Να ταξιδεύουμε σε όμορφες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, να γνωρίζουμε καταπληκτικές επιχειρήσεις. Είπα να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Πάμε να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Θέλω τη στουντιάρα πάλι να δω. Μπράβο. Λοιπόν, πριν ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και ξεκινήσουμε και υποδεχόμαστε εδώ στην καναπεδάρα μας τους υπέροχους συνεργάτες, να μου επιτρέψετε έτσι τον υπερθετικό βαθμό που χρησιμοποιώ σε όλες τις λέξεις, αλλά είμαι ενθουσιασμένη. Πριν λοιπόν από αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Πάρτο Στεφανίδη, ο οποίος επιμελήθηκε τη μουσική της εκπομπής και των τίτλων αλλά και του τρέιλερ που ακούμε αυτή τη στιγμή. Και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε κι άλλα για τους συνεργάτες μας. Επειδή εδώ θα καθίσουν οι καλύτεροι της ελληνικής τηλεόρασης για τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, κάθομαι λιγάκι εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι όπως θα ήθελα να ξεκινά και να τελειώνει κάθε σας μέρα. Με ένα υπέροχο χαμόγελο, με ένα γέλιο ενός μικρού μωρού που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Διονύση μου, σε λατρεύω. Μακάρι να είσαι το γούρι μου. Πάμε. Έτσι, με χαρά και γέλιο, ας ξεκινήσουμε και να υποδεχθούμε τους βετεράνους αυτής της εκπομπής. Ήτανε μαζί μας και στο σκέτο like, ήταν μαζί μας και στις αποδράσεις και τώρα θα είναι μαζί μας και στο like του travel. Καλησπέρα. Κύριε Τσιρούδη, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με την κυρία της παρέας. Νικολέτα Σαριδάκη, φυσικά, θα είναι και φέτος κοντά μας στο κομμάτι της μόδας και του στυλ. Ναι, πάλι θα πούμε τα νέα tips, τα νέα της νέας σεζόν γενικά 2019. Θα σας βοηθήσουμε γενικά να ντυθείτε, να κυκλοφορήσετε έξω, απορίες σας να λύσουμε, τα πάντα. Τέλεια. Και φυσικά ο βετεράνος επίσης της τεχνολογίας, Τόλης Τσιρούδης. Γεια σας. Χαίρετε. Και από μένα. Τα σέβη μας. Αρτιμελής. Ναι, είχα ένα ολόκληρος ατυχηματάκι. Δεν σε δάγκωσαν τα ζόμπι από τις πολλές σειρές που παρακολουθείς. Δεν με δάγκωσαν τα ζόμπι. Είχα ένα ατυχηματάκι, έπεσα, λίτσα, έσπασα τον αγκώνα μου όπως ξέρεις. Έκανα και εγχείρηση. Έκανες και εγχείρηση. Και έβγαλα και είχα και το γύψο. Και τώρα γερός, κάνω
φυσικοθεραπεία στο φίλο μας, τον Θόδωρο, και θα πάω πολύ καλά σύντομα. Υπέροχα. Λοιπόν, επειδή σε αυτό το μέρος ο χρόνος μας είναι ελάχιστος για να ξεκινήσουμε να λέμε τα νέα των συνεργατών μας, δηλαδή να μιλήσουμε για τη μόδα και να μιλήσουμε και για την τεχνολογία, να μαντέψουμε gadget και να ανακαλύψουμε και τη νέα ενότητα που θα έχουμε. Δεν σας είπα τίποτα στην αρχή, θα τα ανακαλύψουμε μαζί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να επισκεπτούμε ένα γνωστό χώρο εδώ στην πόλη της Κοζάνης, ένα καφέ μπαρ, το οποίο λειτουργεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Εκεί όπου βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημήτρης Ταρόβας με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Το λέω σωστά? Θα με σκοτώσει ο Στάθης άμα θα το δει. Τα φιλιά και την αγάπη μου και στους δύο. Ο κύριος Ταρόβας λοιπόν μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Like, του Travel. Έτσι θα πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε όλοι μας. Και μας έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη η οποία θα συζητηθεί. Μίλησε τόσο για το τηλεοπτικό του μέλλον, όσο και για τη συνεργασία του με τον έναν από τους τρεις του Ράδιο Αρβίλα, το οποίο διακόπηκε, και για τη γυναίκα του, τη γυμνάστρια, πόσα κιλά πήρε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η γυμνάστρια, η personal trainer του, και πολλά ακόμη. Και φυσικά θα απολαύσουμε και ένα πολύ ωραίο διάλειμμα από το stand-up comedy που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στον χώρο που προσέφεραν το θέαμα. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Καλησπέρα στην εξωτική Κοζάνη. Είπες ποια Κοζάνη? Εξωτική, μοναδική. Όπου πάμε, παιδιά, αυτό κάνει. Καλησπέρα στο αυτό. Σε λίγο θα σας πει ότι γεννήθηκε και εδώ να πούμε. Όχι, αλλά πέρασε ένα μέρος των παιδικών μου χρόνων εδώ, διότι ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν στρατιωτικός, υπηρετούσε εδώ και ερχόμενο στο πρώτο παιδί στην Κοζάνη. Ισχύει. Εγώ έχω να πω ότι είσαι μεγάλος λαϊκιστής. Έχω πολλά like στο Facebook. Ναι, άσε το. Μα μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, παιδιά. Το λέω γιατί δεν είναι εύκολο να δίνει κανείς αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, να δίνει τα ωραία του λεφτά, να βλέπει να μου το κάθεμα. Θα αποζημιωθείτε και αυτή σας την επιλογή. Το πρόγραμμά μου είναι αδιανόητο, δεν ξέρω να κάνει ο Στάθης. Επί σκηνής θα παρελάσουν ηθοποιοί, μουσικοί, μάγοι, χορευτές, ταχυδακτηλουργοί, ζώα σπάνια. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε δύο-τρία πραγματάκια πριν ξεκινήσουμε. Καταρχήν στις φωτογραφίες βγαίνω μόνο με κορίτσια. Η ματράκαλη είναι 7 ευρώ. Εντάξει. Μην μου λέτε μετά, καταλαβαίνω είναι πολλά. Αν δεν σας φτάνουν, έχω και Στάθη Παναγιωτόπουλο με 1,5. Καταρχήν θέλω να πω ότι με έπιασες μόλις ήρθα από το οδηγώντας, δεν πρόλαβα κάνω νύχια μαλλιά, οπότε με παρεξηγείτε. Ισχύει, όπως και να είστε, εγώ ξέρω ότι σας έπιασα φρεσκοξυρισμένο και νομίζω ότι μπορεί να μην έχω κάτι άλλο αποκλειστικό, αλλά αυτή την εικόνα σας θα την έχω αποκλειστικά. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, όντως δεν έχω ξανά. Ναι, το λες. Πολύ ωραία, το κρατάω. Αυτό το αποξερίστηκα, όχι. Φέτος έχετε συζητηθεί πάρα πολύ, ιδίως στους τελευταίους μήνες. Η επιστροφή του κυρίου Αρναούτογλου στην τηλεόραση του Αντένα με το Late Night. Έχετε δηλώσει ότι δεν θα βρίσκεται στο πλευρό του. Ετοιμάζετε κάτι άλλο τηλεοπτικά και μιας και έχουμε και τη διακοπή προς το παρόν του Ράδιο Αρβίλα. Μήπως αυτό το ντουέτο θα το βλέπουμε και στην τηλεόραση? Δεν ξέρω, τηλεόραση είναι ένα πολύ μυστήριο μέσο. Εγώ δεν θα είμαι γιατί δεν γίνεται τεχνικά. Γιατί ξαφνικά τους ήρθε τώρα αυτούς να κάνουν την εκπομπή. Όπου εγώ είχα κλείσει κάτι άλλο. Θα είμαι το χειμώνα στο θέατρο Ήβη με τον Κώστα Σπυρόπουλο και την. Α, δεν λέω γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη. Σε μια παράσταση Tok Tok. Θα λέγεται ένα έργο που το είχε κάνει ο Κώστας παλιά με πολλή επιτυχία. Και έχω κλείσει και δεν γινόταν τεχνικά. Τώρα ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Βλέπω τώρα και αυτό το καινούριο κανάλι, πάλι τα ίδια πρόσωπα, λέει φοβούνται να καινοτομήσουν, δεν ξέρω αν θα ήθελα να κάνω κάτι. Θα μου πεις τώρα, βλες βλακίες, γιατί ήσουν τότε στη Γλύμη, ήμουν για χάρη του Γρηγόρη πιο πολύ, τον ξέρω από μικρό και διασκέδαζα, έκανα την πλάκα μου, ας πούμε. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω σοβαρά την τηλεόραση. Κρατάω αυτό που είπατε και το ασπάζομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό, τι καινούριο θα μπορούσατε να φανταστείτε στην ελληνική τηλεόραση? Δεν ξέρω, οτιδήποτε και να γίνει διαφορετικό, αυτό ξέρω ότι τα ίδια πρόσωπα κάνουν τα ίδια δελτία, λένε όλοι. 10 άνθρωποι να πούμε κάνουν, φεύγουν από το ένα κανάλι, είτε κάνουν και αποτυχίες. Μπορώ να το εξηγήσω αυτό, πώς κάποιος κάνει 5 αποτυχίες στη σειρά και μετά βρίσκει πάλι δουλειά, ας πούμε. Μυστήριο πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, γιατί θα είχα ρόλο ίσως στην Αθηναϊκή τηλεόραση, αν μπορούσα. Είναι ανεξήγητο, δεν πάει αξιοκρατικά το πράγμα. Βέβαια, τώρα του χρόνου είναι η χρονιά εκλογών.
Θα μου πει ποιο είναι το αντίπαλο Θεό, το Ροκούλι, να πούμε. Το Κούλι μην το κατηγορεί. Γιατί το παιδί είναι χτυπημένο από τη μοίρα. Μην ξεχνά ότι όταν γεννήθηκε, ναι, όταν βαφτίστηκε μάλλον, το πρώτο πράγμα που αντίκρισε όταν βγήκε την κολυμπήθρα ήταν το χαμόγελο του πατέρα του. Και από τότε έμεινε με αυτή την απορία. Στο βλέμμα. Έτσι εξηγούμε. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί αυτό. Παρ' όλα αυτά θα διακινδυνεύσω μία πρόβλεψη. Και θα σας πω ότι στις επόμενες εκλογές η έκπληξη και η ανατροπή θα έρθει πάλι από αυτή την οικογένεια. Την οικογένεια Μητσοτάκη, όχι από τον Κούλη, από την αδερφή του. Θα κάνει, παιδιά, η Μπακογιάννη δυναμική επανεμφάνιση. Θα κάνει η Μπακογιάννη εγχείρηση αλλαγής φύλου. Θα γίνει ντόρος. Θα ξέρετε. Α, τώρα ντόρος. Κατάλαβα. Έτος τάδι. Όλος ο ντόρος που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα reality μόδα, τα πρότυπα ομορφιάς. Εσείς, η σύντροφός σας είναι μια πολύ ωραία γυναίκα και ασχολείται με το χώρο της διατροφής και της γυμναστικής. Θα ήθελα λιγάκι να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας γνώμη γύρω από το πρέπει οι κοπέλες να μην έχουν πάρα πολλά, πολύ έντονα χείλη με υαλουρονικό, να μην έχουν ψεύτικες βλεφαρίδες, να είναι αδύνατες, και για τα σχόλια που έχουν γίνει γύρω από την κυρία Χριστίδου. Για τα κιλά της, για την εμφάνιση. Τι να πω, είμαι πλέον ακατάλληλος άνθρωπος, σας πω για αυτά. Δεν με απασχολεί ποτέ η μόδα. Με αφήνει παντελώς αδιάφορο, έως και με εκνευρίζει πολλές φορές. Αυτά που είπες στις εκπομπές δεν μπορώ να για πλάκα να τις δω. Όχι επειδή έχω πάθει ποιότητα, το θεωρώ ανούσιο τώρα, my style rocks και μην πω τίποτα, τέλος πάντων. Δεν μπορώ, ας πούμε, αυτή. Και θεωρώ εγώ ότι πιο φυσικό είναι κάτι, τόσο πιο πολύ με γοητεύει. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πολλά τα αξεσουάρ και τα φιασίδια είναι. Όπως δεν μπορώ και τις γυμνασμένες γυναίκες. Εγώ δεν μπορώ. Θα μου πεις τι θες με την. Ναι. Την έστρωσα όμως. Πήρε 10 κιλά, 12. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω και να σας το παραδεχτώ κιόλας. Νομίζω ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που έκανε γυμναστή να βάλει κιλά, αντί ο γυμναστής να κάνει τον αντιλουμένο να. Έλατε. Λίγο είναι αυτό. Όχι. Σε όλο πρωτοπορείτε. Ευτυχώς το φώτισε ο Θεός το κανάλι και σταμάτησε αυτή την εκπομπή. Προς το παρόν. Μεγάλη. Αλλά και εσύ να μην τον αφήνει να πει μια κουβέντα τον άνθρωπο. Είδες. Τι κακός άνθρωπος. Τέλος πάντων. Το άλλο το οποίο ήθελα να παρατηρήσω. Γλιτώσαμε, παιδιά, από το Ράδιο Αρβίλα και από το Speak Slacks. Επιτέλους. Για κανένα από τους δύο μην ορκίζεσαι. Κάντε το σαν το Speak Slacks. Θα ξαναγυρίσουμε. Οι οποίοι τα τελευταία 7 χρόνια γιορτάζουν την τελευταία του συναυλία. Έσταμε για αυτήν. Τέλος πάντων, μια επαιτειακή εκπομπή. Μια τελευταία. 2032. Φέτος το τελευταίο Ράδιο Αρβίλα. Είναι, θα λένε, σαν αυτό που λένε, να στρογγυλίσω λίγο. Μάλιστα. Τόλι, πες. Πολύ αποκαλυπτικός ήταν. Θέλω να ακούσω. Αποκαλυπτικός. Είπε, και... δεν του άρεσε τίποτα, λέει, στην τηλεόραση. Δεν έχει δει φυσικά Like to Travel. Όχι. Όλα του φαίνονται, λέει, ίδια. Ναι. Και στο Open αυτό καινούριο, στο κανάλι, τίποτα, λέει, δεν του άρεσε. Οι αποτυχημένοι επέστρεψαν, λέει, στην τηλεόραση να κάνουν εκπομπές. Νίκη, θέλω να μου σχολιάσεις. Ναι. Τι να πω τώρα, πήγε να κάνει γυμναστική και τη γνώρισε και την ερωτεύτηκε. Ακριβώς. Και αντί να χάσει ο ίδιος κιλά. Ναι, πήρε η κοπέλα κιλά, είναι δυνατόν personal training. Και να πάρει κιλά. 12, α, παρακαλώ, ναι, πολύ. Ναι, πού ζούμε, εντάξει. Εντάξει, νομίζω όμως. Εμείς ότι... δεν έχουμε αν είναι ελπίδες. Να χάσουμε κιλά ή να είμαστε με τον κύριο Σταρόπα. Να χάσουμε μάλλον. Επειδή τα έβαλε, νομίζω ότι την έβγαλε από τα κλισέ αυτά της καθημερινότητας, ναι, που μπορεί να έχει μια κοπέλα που προσέχει τέλος πάντων περισσότερο τη διατροφή της και αποφάσισε να την ταξιδέψει στο χώρο των γεύσεων, ο κύριος Σταρόβας. Λοιπόν, να περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και τους άλλους δύο συνεργάτες που θα σας αποκαλύψουμε για αυτή την εκπομπή, τη Βάσο Τζιόνα και τον Γιώργο τον Πελετίδη. Για να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Τόλι. Πάμε για διαφημίσεις.